Έχει ξεκινήσει η επιστροφή. Σιγά σιγά άνθρωποι προσπάθησαν, Έλληνες ομογενείς οι οποίοι βρίσκονταν στο Κίεβο, περιμετρικά του Κίεβου, γενικά και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, η επιστροφή στην Ελλάδα. Μία από αυτούς είναι η κυρία Κατερίνα Σεφτσέγκο, η οποία μένει στην Κρύα Βρύση Ημαθίας και είναι και μέλος του Ελληνικού Συλλόγου στο Χάρκοβο. Πάμε να τη συναντήσουμε και να την ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρία Σεφτσέγκο, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω, τα καταφέρατε, επιστρέψατε παρά τις δυσκολίες, παρά τη γενικότερη τραγωδία και βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στην Κρύα Βρύση, σωστά? Ναι, στον Αρχάγγελο, κοντά στην Κρύα Βρύση. Βέβαια, με την οικογένειά σας, με τους γονείς σας. Ναι, εγώ έφερα τους γονείς μου, τον γάτο μου και εμείς ήρθαμε στο σπίτι της αδερφής μου. Δηλαδή στο σπίτι των άντρων. Μάλιστα. Και το καταφέραμε χάρη στον κύριο Βασίλη Μπούμπουρα, που είναι ένας επιχειρηματίας στην Οδεσσό, στην Ουκρανία. Ναι. Και αυτός οργάνωσε την εκένωση μας, το μέλλον του συλλόγου μας από το Χάρκοβο. Και τώρα είμαστε εδώ, μακριά από τις βόμβες και μακριά από το... Αλλά είμαι σίγουρος ότι η σκέψη σας και η καρδιά σας βρίσκεται σε περιοχές της Ουκρανίας. Υπάρχουν, ναι, Έλληνες, επειδή, υπάρχουν επειδή, Έλληνες που έχουν μείνει πίσω. Έμεναν άνθρωποι που δεν ήθελαν να φύγουν, δεν μπόρεσαν να φύγουν, δεν ήθελαν να αφήσουν τα σπίτια τους, δεν είπαν είναι η γη μας, δεν φύγουμε πουθενά. Αυτά είναι... Σήμερα έμαθα η μία φίλη μου, σήμερα σπάσανε τα παράθυρα στο σπίτι της. Έμεινε χωρίς τα παράθυρα από νυχτερινό βομβαρδισμό. Βομβαρδισμό. Υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι ομογενείς έχουν μείνει πίσω, επικοινωνείτε, έχετε επαφή? Ναι, έχουμε επαφή. Υπάρχουν και Έλληνες που δεν ήθελαν να φύγουν ή δεν μπόρεσαν ή δεν ήξεραν. Επειδή είναι τώρα δύσκολο να... ή δεν έχει σύνδεση ή δεν μπόρεσε να φορτώσει το κινητό. Είναι δύσκολο να επικοινωνείς. Κάποιοι δεν ήξεραν ότι φεύγουμε. Επειδή δεν είχαμε σύνδεση ή ξέρω εγώ κάτι άλλο. Κυρία Σεφτσέγκο, πότε αναχωρήσατε από την Ουκρανία? Ποια ημερομηνία? Την Παρασκευή, 11. Την Παρασκευή. Και ξεκινήσατε από ποια περιοχή, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, να δούμε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε. Ξεκινήσαμε από το Χάρκοβο. Από το Χάρκοβο. Και μεταφερθήκατε σε ποια περιοχή, περάσετε τα σύνορα από πού? Μετά πήγαμε στο Λβίβ και αλλάξαμε το λεωφορείο. Στη Δυτική, είναι η πόλη εκεί στα σύνορα, σωστά, στη Δυτική Ουκρανία. Με τρένο κατευθυνθήκατε? Όχι, εκεί αλλάξαμε το λεωφορείο. Με το λεωφορείο φύγαμε. Με το λεωφορείο. Και αλλάξαμε εκεί λεωφορείο και μέσα από Τσερναυτσί μπήκαμε στη Ρουμανία. Υπήρξε κάποια δυσκολία κατά διάρκεια της απόστασης που διανύσατε με το λεωφορείο προς την πόλη Λβίβ? Φοβηθήκατε για κάτι, αντικρίσατε κάτι, για πείτε μας. Περάσατε κάποιους ελέγχους? Βέβαια υπήρχαν ελέγχοι, αλλά... Δεν μας τρόμαξε τίποτα. Τη στιγμή που φύγαμε από το Χάρκοβο, ήμασταν πιο ήρεμοι. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή μας είπατε, παρά τις δυσκολίες της τηλεπικοινωνίας, μιλάτε με ανθρώπους στο Χάρκοβο, με γνωστούς σας, με δικούς σας ανθρώπους. Ναι. Τι σας μεταφέρουν καθημερινά, η καθημερινότητα πλέον... Να μας πείτε πώς κυλάει. Είναι ήδη βομβαρδισμοί, πυροβολισμοί. Είναι δύσκολο εκεί. Είναι επικίνδυνο να βγεις στους δρόμους. Είναι δύσκολο να βρεις τα φάρμακα. Είναι δύσκολο να πας στο σούπερ μάρκετ. Αυτά. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπει ένα τέλος στον πόλεμο και σε αυτή την τραγωδία? Τι σας λένε, σας μεταφέρουν? Εμείς όλοι προσευχόμαστε για να τελειώσει πιο γρήγορα αυτό.
Μας είπατε αυτό. Για ελλείψεις σε τρόφιμα, σε φάρμακα. Τι χρειάζονται περισσότερο αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί ξέρετε, έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά αλληλεγγύης και στην Ελλάδα και στην Κρήτη που βρισκόμαστε εμείς βέβαια, προς αυτούς τους ανθρώπους. Τι έχουν ανάγκη περισσότερο? Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Τι μπορούμε να τους στείλουμε? Δεν ξέρω, τρόφιμα, φάρμακα, ό,τι και να είναι. Κάτι ρούχα, ξέρω εγώ, τα προϊόντα της πρώτης ανάγκης. Μάλιστα. Στο Χάρκοβο... Και δεν είναι μόνο για απλούς κατοίκους, είναι και για αυτούς που προστατεύουν την πόλη. Μάλιστα. Στο Χάρκοβο μένατε κάπου στην ενδοχώρα περιμετρικά της περιοχής, στο κέντρο? Κοντά στο κέντρο. Στο κέντρο. 3 χιλιόμετρα από την πλατεία που χτύπησαν 1η Μαρτίου. Και πήρατε την απόφαση, κλείσατε την πόρτα και φύγατε, σωστά? Ναι, αφού είχαμε αυτή την ευκαιρία, είχα ευκαιρία να πάω τους γονείς μου στο ασφαλές μέρος. Σκέφτεστε το μυαλό σας, το νου σας, η καρδιά σας, ο νους σας, η καρδιά σας, να ξαναγυρίσετε πίσω, να ξανανοίξετε την πόρτα του σπιτιού σας? Ναι, βέβαια, σκέφτομαι. Αφού πήραμε μόνο κάτι πράγματα για... Εκεί έμεινε η ιστορία μας. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αποφασίσεις τι θα πάρεις μαζί σου. Μάλιστα. Τι πήρατε μαζί σας, τι ήταν αυτό το οποίο, αυτά τα πράγματα τα οποία πιάσετε στα χέρια σας, τα βάλετε σε μία βαλίτσα? Η μάνα μου, για παράδειγμα, πήρε κάτι φωτογραφίες για τις οικογένειες μας. Αυτό που δεν μπορείς να αγοράσεις στην Ελλάδα. Πουθενά δεν μπορείς να αγοράσεις. Αυτά τα πήραμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Φωτογραφίες. Κυρία Σεφτσένκο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Δική μου ευχή να επιστρέψετε πίσω μαζί με τις αναμνήσεις σας, τα όνειρά σας, το χαμόγελό σας, να γυρίσετε εκεί που πραγματικά θέλετε να είστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε ευγενέστατοι. Σας ευχαριστώ πολύ.